Την πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική επικαιρότητα την σχολιάζουμε σήμερα και με τον Άσο Ηλιόπουλο από τη Νέα Αριστερά και με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Εμμανουήλ Φράγκο. Το ξεκίνημα όμως θα το κάνουμε με τον κύριο Χρήστο Κέλλα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Γεια σας κύριε Κέλλα. Καλησπέρα κύριε Πολύζο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τι γίνεται, έχουμε ανησυχία, αυτή η μη προγραμματισμένη μέχρι σήμερα που ανακοινώθηκε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κάιρο μας βάζει σε αλέρτ πάλι για τις ροές που έχουμε από αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους που βρίσκουν μια βάρκα, ένα καραβάκι από την Αίγυπτο και κατευθύνονται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στη Γάβδο. Έχουμε μια κίνηση διαρκώς αυξανόμενη, λένε οι αρχές. Έτσι είναι κύριε Πολύζο, όπως τα λέτε ακριβώς, και επειδή προχθές είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κερίδη. Είχατε τώρα τον κύριο Κερίδη, ναι, γιατί ήταν να βρεθούμε εκείνη την ημέρα, αλλά το μεταθέσαμε για σήμερα. Ναι. Λοιπόν, είναι έτσι ακριβώς. Οι ροές στα σύνορα τα εσωτερικά της χώρας προς την Τουρκία είναι σχεδόν μηδενικές. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχει Έχουμε να όμως κάνει πολύ με το μεγάλη πώς αύξηση. Οι Τούρκοι έχει να κάνει και με τον καιρό. Έχει να κάνει. Ο καιρός είναι ευνοϊκός για αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει. 19 και 20 βαθμούς δεν σημαίνει ευνοϊκός. Οι αέριδες στο Αιγαίο δεν είναι στα πιο ησυχά τους αυτή την περίοδο. Ναι, εγώ μιλάω και για τα χερσαία σύνορα, όπου και ο Φράχτης έχει κάνει πάρα πολύ καλή Λέτε, δουλειά. Λέτε, γι' αυτό και πήγε και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Στα σύνορα. Και την Τρίτη θα τα επισκεφθώ κι εγώ επί τη ευκαιρία να σας πω, με τον επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πλακετάκη. Και πάτε μια ομάδα, μικρή κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή. Η ομάδα. Ο κύριος Πλακιωτάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, εγώ και μια αντιπροσωπεία βουλευτών από την Αυστρία και από την Ουγγαρία, νομίζω, θα επισκεφθούμε την Τρίτη το πρωί τα σύνορα τα Χερσαία στον Εύρο. Αυτό είναι ένας λοιπόν, πολιτικός συμβολισμός ή πάτε να τους δείξετε τα έργα που κάνουμε εκεί? Έρχονται να δούνε την κατάσταση που επικρατεί αυτές οι δύο ξένες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν τώρα ότι... να δούμε τι γίνεται με τη Γάβδο. Έλεγα λοιπόν ότι μου έλεγε ο κύριος ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός, ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ροές το τελευταίο διάστημα από την από Νότια, από την Αφρική, οι οποίοι σε πρώτη φάση έρχονται απευθείας επειδή η απόσταση είναι μεγάλη, έρχονται στη Γάβδο ή στην Κρήτη. Από εκεί βεβαίως περισυλλέγονται από τους Έλληνες και οδηγούνται προς το παρόν σε κατασκηνώσεις, γιατί δεν υπάρχουν... στην Κρήτη δεν υπάρχουν όπως έχουμε εδώ πέρα δομές για υποδοχή των μεταναστών και στη συνέχεια από εκεί τώρα θα δούμε πώς θα τους διοχετεύσουμε στο εσωτερικό της Ελλάδος για να κατανεμηθούν ομοιόμορφα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πρέπει αυτό να σταματήσει και αυτοί όλοι συγκεντρώνονται από τα υποσαχάρια Αφρική στην Αίγυπτο και έρχονται από την Αίγυπτο με πλοιάρια. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή νομίζω, για να δουν να συζητήσουν με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, γιατί εκεί ξέρετε και η πολιτική κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ όμαλη, να συζητήσουν μέτρα περιορισμού της μετανάστευσης και ενίσχυσης ίσως της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, ώστε να συγκρατήσει τις ροές στα πλαίσια βέβαια του δυνατού. Για πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ή του έχετε μεγάλη αδυναμία του Κασελάκη και ασχολείστε νυχθημερών μαζί του, ή τον φοβόσαστε? Ούτε το ένα ούτε το άλλο κύριε Πολύζου. Θα σας πω καταρχήν γιατί ότι το θέμα ξοδεύετε τόσο Κασέλα... πολιτικό χρόνο στο να αναφέρεστε όλη μέρα, κάθε μέρα? Και δεν λέω τώρα το αν εμείς προκαλούμε μια συζήτηση. Βλέπω να βγαίνουν 3 και 4 ανακοινώσεις την ημέρα από τα γραφεία σας, από το γραφείο τύπου δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντά επίσης νυχθημερών στον κύριο Κασελάκη σε ό,τι και αν κάνει ή πει, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τον καθιστά πρωταγωνιστή προχθές στη συνέντευξή του. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι και θα σας δικαιολογήσω γιατί ούτε τον φοβόμαστε ούτε έχουμε κάτι με τον κύριο Κασελάκη. Απαντήστε όπως θέλετε, αλλά θα ερμηνεύσετε και αυτή τη συμπεριφορά που μόλις περιέγραψα από εσάς. Να το συμφωνήσουμε. Καταρχήν, να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι το θέμα Κασελάκη με τις offshore
δεν το έχει φέρει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα το έφερε στην επικαιρότητα και το ανακοίνωσε ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Σωστά. Δεν υπάρχει από αυτό αντίρρηση, πιστεύω. Λοιπόν, και έχει επιδοθεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ με όλους τους βουλευτές του και επικεφαλής βεβαίως τον αρχηγό του για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ακούστε να δείτε. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και αν θέλετε θα σας το διαβάσω και μάλιστα είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο νόμος του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας το 2017 με αποκλειστικό σκοπό και μόνον να πλήξει τον κύριο Μητσοτάκη και ιδιαίτερα τη σύζυγό του. Λέει λοιπόν και σας το διαβάζω ξεκάθαρα. Στους πρωθυπουργούς, το άρθρο 8, στους πρωθυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Κλπ. Στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, λοιπόν, απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή, είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα. Και συνεχίζει, η καταπαράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή διαπαρενθέτου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 500. Επομένως, πέστε μας τώρα τι προσπαθούν να δικαιολογήσουν, τι να πει ο κύριος Κασελάκης, τι να πούν οι βουλευτές του κυρίου Κασελάκη που μιλάνε για ποθενέσχες, που μιλάνε για καθαρά λεφτά, που μιλάνε για φορολογημένα χρήματα. Που θέτει τέτοιο θέμα. Ο νόμος είναι σαφής. Αλλά πάντως ο κύριος Κασελάκης, μιας και μας διαβάσατε αυτή την διάταξη για το τι προβλέπει, ναι, που είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως εκείνος διαφωνεί. Δικαιωμάτων γιατί διαφωνεί, πρέπει να φορτωθεί όλη την πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ, καλή ή κακή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το χειρότερο που φορτώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχει δεξί του χέρι τον κύριο Παπά, που είναι καταδικασμένος από ελληνικό δικαστήριο με ομόφωνη απόφαση, δεν χρειάζεται να φορτωθεί τον νόμο. Τον νόμο στον οποίο απέναντι είναι ίσοι όλοι οι πολίτες, είναι υποχρεωμένος να το σεβαστεί και να τον εφαρμόσει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ναι. Καλά, πάντως δεν αρνηθήκε. Είπε ότι θα πληρώσει και πρόστιμο αν χρειαστεί. Μα δεν είναι πρόστιμο, λέει και φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια, λέει ο νόμος. Είπε ότι είναι έτσι, και ο νόμος, σας επαναλαμβάνω, είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Κακός, κακός νόμος. Καλός, καλός νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Και ισχύει για όλους τους πολίτες. Ό,τι ισχύει για τον Γκέλα και για τον Πολίζο, ισχύει και για τον κύριο Κασελάκη. Ωραία. Θα όφιλε να τον σεβαστεί. Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται. Και θα έπρεπε η σύμβουλή του να έπρεπε ενδιάμεσα να τον έχουν ενημερώσει ώστε να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Όλα τα υπόλοιπα και κάθε μέρα να λέει άλλα στο ένα κανάλι ως δικαιολογία και άλλο στο άλλο κανάλι, δεν περνάνε πουθενά. Πού άλλο βγήκε, γιατί δεν εγώ είναι... μόνο στο Μέγα τον είδα χθες. Τις προηγούμενες μέρες, σήμερα το πρωί ήταν αλλού. Λοιπόν, σε άλλο κανάλι. Πριν από 10 μέρες έκανε δηλώσεις σε άλλο κανάλι. Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Κασελάκης, αυτός είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον επέλεξαν τα μέλη του, καλός να είναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να φέρεται ως influencer. Δεν μπορεί τη μία να λέει έτσι και την άλλη να λέει αλλιώς. Ο νόμος δεν μου απαντήσατε στο γιατί εσείς. Και άκουγα και έναν άνθρωπο που ξέρω ότι τον εκτιμάτε κι εσείς. Νομίζω το έλεγε χθες ο Ανδρέας Λοβέρδος, ότι είστε η καλύτερη χορηγή επικοινωνίας του κυρίου Κασελάκη. Όταν βγάζετε 2 και 3 ανακοινώσεις την ημέρα, γιατί η offshore είναι των τελευταίων 2 ημερών, 3. Δεν ήταν πάντα. Εσείς βγάζετε 2-3 ανακοινώσεις. Γιατί ό,τι ανακοινώσεις λαμβάνετε εσείς στο κινητό σας, τις λαμβάνουμε και εμείς που είμαστε στις ίδιες ομάδες. Μα κύριε Πολιζό, όταν λέει ο κύριος Κασελάκης ότι την πούλησε αυτή την εταιρεία. Το είπαμε, το είπαμε για την offshore. Λέω, ευρώ, και πριν ασχολιόσασταν νυχθημερών με τον Κασελάκη. Γιατί το κάνετε αφού λοιπόν. Μα δεν πρέπει να απαντάμε στα ψεύδι. Δεν πρέπει να απαντάμε στα ψεύδι. Δεν μπορεί ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης να καταλάβει ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σχοινή. Σήμερα βγήκε στην επίθεση και κατηγόρησε τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ότι έχει πολλά ακίνητα, λέει. Τα οποία πήρε από το πόθεν έσχες και το οποίο δεν ξέρει και να διαβάζει από ό,τι φαίνεται. Γιατί άλλα είναι τα αγροτεμάχια, άλλα είναι τα ακίνητα, τα διαμερίσματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούμαστε. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά στα ψεύδι και στη συκοφαντία που προσπαθεί να περάσει,
δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Τώρα να σας πω κάτι, γιατί είναι η τρίτη φορά που μιλάτε για ψεύδι και συκοφαντία. Την προηγούμενη εβδομάδα βγάλατε μια πολύ επιπόλαια, από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια, ανακοίνωση σε βάρος του κυρίου Αρβανίτη, ο οποίος είπε ότι εγώ συνέταξα το άρθρο τάδε στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου κατά της Ελλάδος για την μη τήρηση αρχών κράτους δικαίου. Και ήταν το άρθρο που προστάτευε την Ελλάδα από τις οικονομικές κυρώσεις. Χωρίς να μπείτε καν στον κόπο να το διαβάσετε, και ο κύριος Ρωμανός και ο κύριος Μαρινάκης καταχέριασαν τον κύριο Αρβανίτη, αλλά μετά όταν αποκαλύφθηκε το περιεχόμενο του άρθρου, δεν μπήκατε στον κόπο να ζητήσετε μια συγγνώμη από αυτόν τον άνθρωπο. Άρα εσείς με τόση ευκολία που μιλάτε για τη λάσπη που εκτοξεύεται προς όλες τις κατευθύνσεις από τον ανεμιστήρα, δεν πρέπει και να τη σκουπίσετε τη λάσπη όταν την εκτοξεύετε εσείς? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν για ένα πράγμα διακρίνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός της, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είναι για την αξιοπιστία των λόγων του. Αξιοπιστία λόγων και έργων. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας γενικός κανόνας. Εγώ σας μιλώ για κάτι συγκεκριμένο που δεν το μαζέψατε, δεν το διορθώσατε. Δεν πήραμε καμιά άλλη δήλωση πέρα από την καταδικαστική δήλωση. Καλή είναι η προσπάθεια που καταβάλλετε. Δεν ξέρω σε ποια ερώτηση ακριβώς αναφέρεστε. Πάντως ο κύριος Αρβανίτης είναι αυτός ο οποίος ζήτησε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περικοπούν τα κονδύλια που παίρνει η Ελλάδα. Μα είδατε που είστε αδιάβαστος κι εσείς. Ένας ευρωβουλευτής. Στείλτε μας μετά το mail. Στείλτε μας μετά το mail σας να σας περάσει τι ακριβώς γράφει το άρθρο που συνέταξε ο κύριος Αρβανίτης. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που αγαπά την αλήθεια, φαντάζομαι από το ίδιο βήμα θα του ζητήσετε συγγνώμη και εσείς, όπως δεν έκανε τουλάχιστον το κόμμα σας. Πάμε παρακάτω. Πάντα νομίζω ότι πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αλλά είμαι βέβαιος ότι εσείς θα το κάνετε. Επειδή αγαπάτε την αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Πάντως το εννοώ, Άρτεμι, δηλαδή να πάρουμε το mail του κυρίου Κέλλα για να στείλουμε το άρθρο. Πάντως εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήρθε εν παρόδο, κύριε. Μα όμως εσείς επαναλαμβάνετε. Επαναλαμβάνεται κάτι που εξέθεσε για το Κασελάκη, τον πίσω, από το όλη η συζήτηση που κάνουμε περί Κασελάκη, που γίνεται μάλλον, δεν την κάνουμε εμείς την κάνουμε παρεπιπτόντως, γίνεται σε καθημερινή βάση, έτσι με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μείζον είναι μια ανακοίνωση του κυρίου Αρβανίτη. Όχι. Κοιτάξτε τώρα, μην με τοποθετείτε εμένα στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν περνάνε εδώ. Ποτέ, θα σας πω, όχι, κύριε Κέλλα, κύριε Κέλλα, δεν κάνουμε αστεία κατά εδώ, κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Μα δεν είναι αστείο. Είπατε τρεις φορές για τα ψέματα που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν σας είπα ότι με τσιγκλάτε, για να σας θυμίσω ότι εσείς διακινήσατε ένα ψέμα σε βάρος του κύριου Αρβανίτη, για το οποίο δεν ζητήσατε συγγνώμη. Αν δεν λέγατε για τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας θύμιζα αυτό που ήταν τη προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Πώς είμαστε με την Τουρκία, γιατί προετοιμάζεται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Επειδή κάνατε και την αναφορά πριν ότι προφανώς και ο Τούρκος δεν στέλνει με την ίδια ευκολία. Προσπαθεί και εκείνος να κάνει τον έλεγχό του στις ακτές της Τουρκίας και να μην φεύγουν αυτές οι καραβιές των μεταναστών προς την Ελλάδα. Πώς είμαστε εκεί? Κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία αυτό το διάστημα προεκλογικά και μετεκλογικά έχουν μπει σε πιο ήρεμα νερά. Υπάρχει ένα συνεχής διάλογος και μια επικοινωνία καλή με την Τουρκία. Βεβαίως, επουδενή λόγο, η Τουρκία δεν αλλάζει προσανατολισμό. Ας μην ξεγελιόμαστε. Η σκοπή και ο στόχος της είναι συγκεκριμένος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής διαχρονικά. Σε αυτή τη φάση όμως νομίζω ότι ένας διάλογος και ένα βήμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο κρατών νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει και μόνο να λύσει προβλήματα μπορεί παρά να δημιουργήσει. Μάλιστα. Να κλείσουμε με το θέμα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί και επίσκεψη του Πρωθυπουργού από ό,τι φαίνεται στην Αμερική. Αμερική λέτε. Οπότε, ναι, έτσι φαίνεται ότι θα ακολουθεί στην Αμερική επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Για έλατε να κλείσουμε με τα θέματα της ασφάλειας, που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές στον Sky ότι είναι το νούμερο ένα. Γιατί εκεί, παρά τις όποιες αλλαγές έγιναν, εμείς να σας πούμε την αλήθεια, ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί επιστρέψατε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε αποπενθεί ως ακατάλληλος, φαντάζομαι, δεν είμαι στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Αλλά όταν τον αλλάζεις, τον διώχνεις από εκεί, κάτι δεν έχει πάει καλά. Γιατί εκεί δεν τα καταφέρουμε, τι δεν πάει καλά? Κοιτάξτε να δείτε, στο θέμα καταρχήν
δεν μπορώ να το θεωρήσω αποπομπή, αλλά και ο ίδιος ο ορισμός των υπουργών το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και βεβαίως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Καλά, δεν τον άλλαξε ως πετυχημένο. Όχι, αλλά έχει μιλήσει για rotation, άρα είναι κλασική εφαρμογή του rotation, αν θέλετε. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, στα θέματα ασφάλειας έχουμε γενικώς το τελευταίο διάστημα. Η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, καταρχήν για να πούμε την πραγματικότητα, έχει μεγάλες επιτυχίες η ελληνική αστυνομία, έχει εξιχνιάσει μεγάλες υποθέσεις. Τώρα τελευταία έχουμε μια έξαρση του bullying και εκτός σχολείων, αλλά και μέσα στα σχολεία. Ήδη έχουν, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού και στην τελευταία έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα αυξηθούν οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα περιπολούν στους δρόμους, θα περικοπούν οι ασφάλειες ιδιωτικών προσώπων κλπ. Και οι αστυνομικοί θα διατεθούν για την ασφάλεια των πολιτών. Βλέπετε ότι αυτό ήδη γίνεται. Μα να σας πω, η ατάκα ήρθε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι το νούμερο ένα θέμα που χρειάζεται τη μέρημνά μας. Οπότε δεν ξέρω αν διαφωνείτε με τον Πρωθυπουργό και μας τα λέτε αυτά ότι έχει επιτυχίες και ότι τα πράγματα είναι καλά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι καλά στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Λέω ότι συμφωνούμε ότι είναι το νούμερο ένα η ασφάλεια των πολιτών, είναι το στοιχειώδες δικαίωμα της δημοκρατίας. Αλλά κοντεύεται 5 χρόνια στην διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ήρθατε χθες. Όχι, και αυτό έχουμε και αυξημένη αστυνομική αστυνόμευση πλέον στις γειτονιές. Είναι εμφανής η πολυπληθής παρουσία αστυνομικών σε κάθε γειτονιά και θα συνεχιστεί αυτό το σχέδιο ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ασφάλεια σε κάθε απομακρυσμένη γειτονιά. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά περιστατικά bullying εσχάτως και βλέπουμε και στα σχολεία αλλά και έξω από τα σχολεία. Για το λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα διαρκώς. Βλέπετε ότι έχουμε και διορισμούς ψυχολόγων στα σχολεία. Έτσι και ανοίξαν οι πλατφόρμες αυτές για να καταγράφονται όλα τα περιστατικά στα σχολεία. Και βεβαίως είναι μια δυναμική κατάσταση, είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και θα θεωρείται δεδομένο ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλα, εις το επανειδήν. Να είστε καλά. Ερχόμαστε... κύριε Μονίζο, καλή Σαρακοστή, καλό τριήμερο σε όλους.